το έχει στείλει χθε ένα τηλεθεατή και θα παρακαλέσουμε την παραγωγή προτού πάμε στου σημερινού τηλεθεατέ και τηλεθεάτριε. Να το μα δείξει αυτή τη γραφική παράσταση. Μα είπε ότι την έφτιαξε η σύζυγος του, η οποία είναι μαθηματικό στατιστικολόγο. Και όταν την έχουμε μελετήσει εμεί λίγο, καταδεικνύει τη σοβαρότητα τη ετοιμασία αυτή τη καμπύλη, την οποία με τη βοήθεια του ειδικού του καθηγητή μικροβιολογίας, και μοριακή ολογία του κυρίου Καραγιάννη, να εξηγήσουμε τι σημαίνει και κυρίω τι σημαίνει για το σύστημα υγεία του τόπου. Mm. Ε, η μπλε καμπύλη, η οξύ αυτή καμπύλη που βλέπουμε, που ανεβαίνει μέχρι πάνω, ε, να, το, να τα πω κύριε Καραγιάννη για να το σχολιάσετε, ενώ yeah, να ναι, τα, τα πω έτσι στα γρήγορα. Yeah. Ναι, αυτή η καμπύλη δεικνύει ότι αν σε μια μέρα έχουμε 100 κρούσματα ή 80 κρούσματα επιβεβαιωμένα ή ακόμη και 50. Αυτοί οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να τεθούν σε θεραπεία και δέχεται ένα μεγάλο βάρος στο σύστημα υγείας. Mm -hmm. Εάν καταφέρουμε και πάμε στην γκρίζα κάτω σκιά όπου είναι πολύ πιο ήπια η καμπύλη που βλέπετε φίλοι τηλεθεατές και έχουμε 5, 10, 6, 3, 8 σημαίνει ότι το σύστημα υγείας μπορεί να αντέξει και να διαχειριστεί το πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ και τον τηλεθεατή και τη σύζυγο του για αυτή τη γραφική παράσταση που δεικνύει ίσως ε, και, το, και τις αντοχές του συστήματος υγείας, γιατί το οποιοδήποτε σύστημα υγείας και η Ιταλία είναι μια ανεπτυγμένη σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και είδαμε ότι ακριβώς επειδή διαχειρίστηκε το πρόβλημα στην καμπύλη την μπλε γονάτισε το σύστημα κύριε Καθηγήτα. Ε, ακριβώς ε, αυτή είναι η, η, η ερμηνεία κύριε Παρούτη. Ε, ε, εγώ θα το πω κάπω. Πείτε το, το, Πείτε πιο επιστημονικά εσεί. Η μπλε καμπύλη αντιπροσωπεύει την κατάσταση αυτήν τη στιγμή στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, ε. Ναι. Και κυρίω στην Ιταλία και την Μεγάλη Βρετανία. Ναι. Δηλαδή έχουν αφήσει τα πράγματα να ξεφύγουν, να κορυφωθούν. Να κορυφωθούν και ε, αυτό ήταν και ο σκοπό τη. Στη Μεγάλη Βρετανία τουλάχιστον. Ναι. Εκεί είπαν θα νοσήσει ένα μεγάλο ποσοστό του, του πληθυσμού και μετά. Θα, αρχίσει να, θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια ύφεση των λοιμόξεων. Με δεδομένο όμως ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πάρει αυτή την απόφαση ε, με γνώση επιστημόνων, κύριε Καραγιάννη. Αυτό τελικά πόσο λάθος είναι. Μα την έχει αναθεωρήσει ήδη από χθε βράδυ. Ε, ναι, Όμω το σύστημα είναι... υγεία του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούσε να αντέξει αυτό το μοντέλο. Όχι. Δεν θα το αντέχε. Δεν θα το αντέχε. Κατ' δεν θα το άντεχε. λόγο. Και θα σα εξηγήσω. Ναι. Να τελειώσουμε με αυτό. Ναι. Η, η... η γκρίζα ή η καμπύλη παρουσιάζει την κατάσταση της σκήνας. Παρακαλώ Σκήνα. ναι. το σκηνοθέτη πήκαν, μας, σε ολόκληρη την οθόνη η γραφική παράσταση. Όπου μπήκαν τα μέτρα περιορισμού πολύ νωρί υπήρξε μια ήπια αύξηση των κρουσμάτων. Συγκριτικά μια... με ένα τεράστιο είναι... πληθυσμό έτσι. Ακριβώς. Μια επιπεδοποίηση των κρουσμάτων. Και, με, και τώρα βλέπουμε σχεδόν μηδενική αναφορά κρουσμάτων ανά ημέρα ναι. ε, και αυτόν δείχνει πολύ σωστά φυσικά παρόλο το ότι λέει εδώ χωρητικότητα συστήματος υγείας ναι. για να αντιμετωπίσει ναι. τα σοβαρά περιστατικά εκεί χρειάστηκε να χτίσουν ένα νοσοκομείο, <laughs> νοσοκομείο, νοσοκομείο. Σε 10 ημέρες. για να αντεπεξέλθουν ναι. και είναι εδώ που οι Βρετανοί ε, κάναν τους λογαριασμούς λάθους και ναι. αυτόν ανάκρουσαν πριν να τώρα ε, από το γεγονός ότι εάν υποθέσουμε ότι η μεγάλη Βρετανία έχει έναν πληθυσμό γύρω στα 70 εκατομμύρια, mm -hmm. εάν νοσήσει το 5%, αυτό θα αντιπροσωπεύει γύρω στο 3,5 με 4 εκατομμύρια. Και αν έναν εκατομμύριο χρειαστεί, έναν 1,5 εκατομμύριο χρειαστεί νοσηλεία. πώς θα, θα του νοσηλέψει. Ναι. 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 Κύριε Καραγιάννη, να πάμε σα παρακαλώ στου πρώτου τηλε...